Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Δεν αισθάνομαι ότι συμμετέχω σε ένα μνημόσυνο, σε μια πολιτική εκδήλωση. Γιατί θεωρώ ότι ο Γιάννης παραμένει ανάμεσά μας με τις πολιτικές του παρακαταθήκες. Το Γιάννη τον ήξερε εξ ακοής, από τότε που στο πρώτο ένατο συνέδριο του ΚΚΕ Εσωτερικού, το 1976, ήταν από τις ελπιδοφόρες διευρύνσεις του κόμματος με νεότερους αγωνιστές της ενένταξης αριστεράς, τον Λαμπράκηδον. Στην ουσία τότε επανειδήθηκε το ΚΚΕ Εσωτερικού με το πρόγραμμα που ψήφισε για το δημοκρατικό δρόμο προς σοσιαλισμό και την εκλογή μιας ανανεωμένης κεντρικής επιτροπής με καθοριστική τη συμβολή του Μπάμπη Δρακόπουλου. Τότε υπήρξε με καθυστέρηση περίπου μιας δεκαετίας η συνείδηση της μακράς και αυτόνομης πορείας του ανανεωτικού κομμουνισμού στην Ελλάδα που συναντήθηκε με τον ευρωκομμουνισμό. Μετά ξαναβρεθήκαμε με τον Γιάννη στις εκλογές του 1977, όταν κατέβηκε ως πρημοδοτούμενος του ΚΚΕ Εσωτερικού στα ψηφοδέλτια της Συμμαχίας. Και από το δεύτερο δέκατο συνέδριο, όταν ως οργανωτικός γραμματέας του κόμματος είχε συχνές και ουσιαστικές συναντήσεις με την νεολαία, τόσο σημαντικές μετά το τραύμα της διάσπασης με τη Β' Πανελλαδική. Ο Γιάννης μέσα σε εκείνες τις συνθήκες αναζητούσε επικοινωνία με τα ρεύματα της αριστερής αμφισβήτησης και των κινημάτων που εκφράζονταν τόσο μέσα από τη Β' Πανελλαδική όσο και μέσα από τον κομματικό Ρήγα που δίνει τη δεύτερη νόμιμη περίοδο ανασυγκρότησής του. Η μετέπειτα λοιπόν συμπόρευση της μεγάλης πλειονότητας των Ρηγάδων με την αναβάθμιση του ΚΚΕ Εσωτερικού ήταν μια φυσιολογική εξέλιξη που είχε αποκτήσει σαφέστερα στοιχεία συναντήληψης και ταύτισης για την πορεία της αριστεράς. Ήδη από την αρχή της δεκαετίας του 80-90, η αριστερά περνούσε στην παρατεταμένη κρίση που συνειδητοποιήσαμε μετά. Ήταν το τέλος της κινηματικής και κομμουνιστικής εφόδου, η ανάδυση της νεοφιλελεύθερης ηγεμονίας και η επισφράγηση του απεχθούς προσώπου των χωρών του υπακτού σοσιαλισμού. Η ρίση του Μπερλιγκουέρ μετά τη σοβιετική εισβολή στο Αφγανιστάν για την εξάντληση της προθετικής δύναμης της Οκτωβερινής Επανάστασης στην Σοβιετική Ένωση και τη διαμόρφωση του επαναστατικού κέντρου στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο ήταν θεμελιακή για τη νέα πορεία χειραφέτησης του ευρωκομμουνισμού. Μέσα σε αυτό το διανοητικό και πολιτιστικό κλίμα, ο Γιάννης με μια νεότερη γενιά στελεχών, αλλά και με την υποστήριξη ορισμένων παλαιότερων με επικεφαλής τον αξέχαστο Μπάμπη και τον Τάκη Μπενά που σήμερα τον χαιρετίζουμε ανάμεσά μας, προσπάθησαν να ανανεώσουν, να καταστήσουν πιο αυτόνομο ιδεολογικοπολιτικά το ΚΚΕ Εσωτερικού. Απογαλακτιζόμενο τώρα, το 1982, από τα κατάλοιπα του λαϊκομετωπισμού, που με την άνοδο του Πασόκ στην εξουσία αποκτούσαν χαρακτηριστικά αναχρονιστικής παράδοσης. Αυτή η δεύτερη ανανέωση του ΚΚΕ Εσωτερικού δεν ευτύχησε. Καμιά της πλευρές που συρθήκαμε ή πρωταγωνιστήσαμε στην κρίση δεν είχε την ιστορική ενόραση να διαφυλάξει αλλά και να διευρύνει τα ιδεολογικοπολιτικά όρια της κομμουνιστικής ανανέωσης στις νέες διεθνείς συνθήκες. Οι πρώτες ευθύνες βεβαίως ανήκουν σε αυτούς που δεν υπολόγισαν την ενότητα του ΚΚΕ Εσωτερικού ως απαραίτητο στοιχείο για την οποιαδήποτε εξέλιξή του. Αλλά και οι δικές μας επανθρωπετήσεις δειλές, σύμφωνα με τις οποίες το ΚΑΠΑ δεν ήταν μονάχα ο κομμουνισμός, αλλά επίσης η κοινωνία και το κίνημα, δηλαδή η διεκδίκηση μιας εμπλουτισμένης ιδεολογικής ταυτότητας που θα επέτρεπε συνολική δημοκρατικά αντικαπιταλιστική κριτική, και αυτές οι επισημάνσεις, οι δειλές τοποθετήσεις μας, χάθηκαν μέσα στη συνέχιση της εσωκομματικής διαπάλης σε συνθήκες διάσπασης. Η αποτελεικοποίηση δεν αφορούσε το ΚΑΠΑ, αλλά το ΑΛΦΑ. Το καταλάβαμε αργότερα, όταν το ΑΛΦΑ, δηλαδή αριστερά, αμφισβητήθηκε βάρβαρα από τη σοσιαλφιλελεύθερη συνένεση. Σε ολόκληρη αυτή τη διαδρομή, ο Γιάννης έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο. Υπήρξε κορυφαίος, με τις δικές του, τις δικές μας αντιφάσεις και αιμονές, μέσα στις αντιφατικές διεργασίες,
μέσα σε μια μεταβαλλόμενη διεθνή γεωγραφία της κομμουνιστικής αριστεράς, με πιο χαρακτηριστική την καθυστερημένη εμφάνιση της Περεστρόικα, που δεν απέτρεψε τελικά την πτώση των ανατολικοευρωπαϊκών καθεστώτων. Δεν ενδώσαμε τότε. Δεν συμμετείχαμε στη συγκρότηση του ενίου συνασπισμού, διότι όπως λέγαμε, επρόκειτο για γάμο συμφερόντων. Επιμέναμε να μην ακολουθούμε αυτό που τότε ονομαζόταν στη δικιά μας κομματική ιδιόλεκτο συγκολιτισμός. Και να διεκδικούμε την ενότητα της αριστεράς μέσα από τη νέα κινητικότητα που εδραζόταν πάνω στη δικαίωση του σχίσματος του 1968, αλλά ταυτόχρονα και την υπέρβασή του. Ο Γιάννης έφτασε στο δικό του χρόνο, καθυστέρησε, στη συνάντηση με τις δυνάμεις του συνασπισμού. Πρωτοστάτης στη συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουμ, του χώρου διαλόγου της αριστεράς και κυρίως στην επανεκκίνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι χωρίς τον Γιάννη και τους συντρόφους που είχαν παραμείνει στη συλλογικότητα της ΑΚΟΑ, ήταν διαφορετικός και αποδυναμωμένος ο ΣΥΡΙΖΑ. Με το προσόν της συνθετικής συμβολής, με την ενδιοτέλειά του και το δημιουργικό πείσμα του, συνετέλεσε στο να υπερπηδηθούν νέες απειλές διάσπασης και να δημιουργηθεί μια νέα λαϊκότητα, η λαϊκότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι οδυνηρό παιχνίδι της τύχης ότι ο Γιάννης δεν ευτύχησε να δει τους καρπούς της πολύχρονης, συνεπούς αγωνιστικής παρέμβασής του. Την αριστερά στα πρόθυρα της εξουσίας. Από άλλους δρόμους λοιπόν φτάσαμε στις μάζες για να θυμηθούμε την καταχρηστική έκκληση του Ιωνή παρόντος και σημερινή μας εκδήλωση Λεωνίδα Κύρκου. Από άλλους δρόμους, Λεωνίδα, φτάσαμε. Ο Γιάννης διακρινόταν για τη μεθοδικότητα και την επιμονή του. Δεν ήταν εύκολος άνθρωπος στις πολιτικές συνομιλίες. Ήταν όμως έντιμος. Ακόμη και όταν υπαναχωρούσε, γιατί υπαναχωρούσε συχνά, υποκείμενος σε ανθρώπινες πικρίες εγκαταστάσεις. Είχε το πλεονέκτημα ότι προχωρούσε με βάση την πολιτική αξιοπρέπεια, ιδιότητα τόσο αναγκαία και όχι αυτονόητη στις μέρες μας. Κοιτώντας πίσω, βλέπω ότι το παράδειγμα Μπανιάς, δηλαδή η αναγκαία ηλικιακή και πολιτική ανανέωση της αριστεράς, βρίσκει σήμερα, βέβαια σε ριζικά διαφορετικές συνθήκες, την αναβίωση και επιβεβαίωσή του. Καθώς προτιθέμενη πολιτική αξία του συμμετοχικού εγχειρήματος του ΣΥΡΙΖΑ είναι η συλλογική ηγεσία και ειδικότερα η ανάδειξη ενός νέου ανθρώπου, του νεότερου στην ιστορία της αριστεράς και του νεότερου στην πολιτική ζωή του τόπου, στην ηγεσία της αριστεράς. Τέλος, στα οφειλόμενα προς τον Γιάννη, να αναφερθώ στο διαρκές μέλημά του ως γραμματέα του ΚΚΕ εσωτερικού, για να μείνει ανοιχτή, να μην κλείσει, έλεγε, όπως είδαμε εδώ, το βίντεο, με όλες τις έννοιες, η Αυγή, η καθημερινή εφημερίδα της αριστεράς, με όσα προβλήματα, αλλά με αντικατάστατη συμβολή στην προβολή της αριστεράς, στην αφίδρομη σχέση της με την κοινωνία, χωρίς διαμεσολαβήσεις αλλότριων συμφερόντων. Ας προβληματιστούμε γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνοντας προς την εξουσία δείχνει αδύναμος ή μήπως και απρόθυμος να οικοδομήσει το συλλογικό εμείς, ενοποιώντας τα εκδοτικά εγχειρήματα του χώρου. Γιατί δείχνει αδύναμος να προωθήσει πολιτικές διαδικασίες, όπως είναι η καθημερινή στήριξη της εφημερίδας, μέσα από πολιτικές πράξεις, όπως είναι η καθημερινή αγορά της εφημερίδας. Σας ευχαριστώ.